Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε τα κηρύγματά μας και αναφερόμεθα εις τον νόμον τον οποίον ο Θεός έδωκε εις τον άνθρωπο για να τον τηρήσει. Μπορούμε να φανταστούμε ένα κράτος χωρίς νόμους, χωρίς σύνταγμα, το οποίο αναφέρουν σήμερα αυτοί οι εθνοπατέρες, οι οποίοι είναι εκλελεγμένοι από την ψήφο σας και κάθονται και κυβερνούν αυτό το έθνος. Αυτοί ομιλούν πάντοτε ότι κατεπατήθη, λέγει, το σύνταγμα. Κατεπατήθη το σύνταγμα, δηλαδή δεν τηρείται το σύνταγμα. Και ενώ όσο δεν τηρείται το σύνταγμα, εξαφανίζεται το κράτος. Ένα τέτοιο σύνταγμα, ένα τέτοιο νόμο έχουμε εμείς οι άνθρωποι όλοι επάνω στην γη. Και ενώ όσο δεν τηρείται αυτό το σύνταγμα, αυτός ο νόμος, δεν υπάρχει ουδεμία σχέση Θεού και ανθρώπων. Και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει όλοι να συγκλονιζόμεθα από το γεγονός αυτό, να τρέμουμε, να φρύτουμε και να αναμένουμε την δίκη η οποία θα γίνει για μας, διότι δεν τηρήσαμε αυτά τα οποία έδωκε ο Θεός. Ανεφέρθημε στην πρώτη εντολή του Θεού, την οποία έδωκε στον Μωυσή όταν τον ανέβασε επάνω στο όρος Σινά, και όταν εκείνο το όρος εκαπνίζεται το ολόκληρον και έτρεμε από βροντάς και αστραπάς και σεισμούς. Και ανέβη ο Μωυσής εκεί και έμεινε 40 ημέρες νηστεύων. Έως εχθές ακόμη είχα μία συζήτηση, η οποία συζήτηση σε στράφη πέριξ του θέματος της νηστείας, και είπε ο ιερεύς, λέγει, ποτέ δεν μου είπε να νηστεύσω. Αυτό ήταν μία δικαιολογία. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ιερεύς ο οποίος να λειτουργεί εις τον Θεόν των αληθινών και να μην είχε διδάξει των άνθρωπων αυτών ότι υπάρχει νηστεία. Λέγει, δεν μου είπε ποτέ να νηστεύσω. Δεν θα αναφερθούμε εάν είπε ή αν δεν είπε. Θα πούμε εμείς τώρα τι ακούμε. Διαναλάβει τας 10 εντολάς ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά, ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες. Δηλαδή από την ημέρα κατά την οποία ο Μωυσής ανέβη στο όρος Σινά, δεν έκανε τίποτε άλλο ημί μόνο να νηστεύει. Όταν δε κατέβει, λέγει, και είδαν το πρόσωπο αυτού οι Εβραίοι, δεν ειδήναν το από την νηστεία να τον αντικρίσουν. Έλαμπε, λέγει, τόσο πολύ το πρόσωπό του από την νηστεία, ούτως ώστε ειναγκάστη, λέγει ο Μωυσής, να βάλει επάνω στο πρόσωπό του ένα κάλυμα, ένα μαντιλάκι, ένα μαντίλι, για να μπορέσουν να τον αντικρίσουν. Έφεγγεν ολόκληρος όπως ο ήλιος. Και αυτό το έλαβε κατόπιν νηστείας και προσευχής που προσήφιεται επάνω εις το όρος Σινά. Εκεί ο Πανάγαθος του Θεός του έδωσε το σύνταγμα της ανθρωπότητος ολοκλήρου. Όπου υπάρχει άνθρωπος επάνω εις την γη, πρέπει να τηρήσει αυτό το σύνταγμα, αυτούς τους νόμους, τους οποίους νόμους όμως υιοθετήσαμε στο παρελθόν. Αθετούμε στο παρόν και είμαι θα έτοιμοι να αθετήσουμε και εις το μέλλον, δηλαδή να μην τηρήσουμε αυτόν τον νόμο τον οποίον έδωκε ο Θεός. Εν εναντία περιπτώση, εάν ο άνθρωπος εις τον κόσμο τούτον, όπου οι νόμοι είναι άδικοι, παραβεί τους νόμους, τότε καταδικάζεται ή εις πολλούς μήνας φυλακή, εις πολλά έτη φυλακή, ή εις ολόκληρον τη ζωή του φυλακή. Φανταστείτε όταν θα παρουσιαστούμε μπροστά στον δίκαιο κριτή και
και θα μας πει «ετήρησες τον νόμο που σε δώσα». Τι θα του πούν? Τότε θα αναγκαστεί εκείνος ο δίκαιος κριτής, ο οποίος δεν αδικεί κανένα, να πει «ενόσο δεν ετηρήσατε τον νόμο μου, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τους αγγέλες αυτού». Παράβασης δηλαδή του νόμου του Θεού. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μην δώσει εις όσους ακούν το κήρυγμα αυτή τη στιγμή και εις όσους θα το ακούσουν, διότι υπάρχουν μέσα σήμερα τα οποία μεταδίδεται αυτό το κήρυγμα, όχι εδώ μόνο αλλά εις τα πέρατα του κόσμου. Ήρθε όσοι ακούσουν τούτο το κήρυγμα να μην δώσει ο Πανάγαθος Θεός να ακουστεί στα ότα των, στα ότα μας, εις όλους μας, εκείνη η φωνή «πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιο». Αλλά να αξιωθούμε να ακούσουμε εκείνους τους λόγους. «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Αλλά για να εισέλθουμε πιο βαθύτερο μέσα εις την εντολή του Θεού και εις τον νόμο του Θεού, πρέπει να αναλύσουμε λεπτομερώς μίαν προς μίαν τας εντολάς του, για να ειδούμε εις τι πτέωμε, εις τι παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού. Τηρούμε ή δεν τηρούμε τον νόμο του Θεού? Συνέβη τούτο. Ένας ιεραπόστολος μετέβει στην Κίνα για να κηρύξει τον Χριστόν τον Σταυρωμένο. Οι Κινέζοι γνωρίζουμε ότι είναι περισσότεροι βουδιστές και οι άλλοι ειδωλολάτρες. Όταν πήγαινε αυτός ο Ιεραπόστολος εκεί για να κηρύξει τον Χριστόν, εκήρυξε και δια τον αστέραν ο οποίος γεννήθηκε επάνω εις το σπήλαιον όπου ήταν ο Χριστός μας. Και ομίλησε περί αυτού του αστέρος. Όταν τον ήκουσα εις το τέλος, ύψωσε το χέρι του ένας από το ακροατήριο «καλή ώρα όπως αυτή τη στιγμή» και του λέγει «εσείς μας κηρύτετε το Χριστόν, μας κηρύτετε ότι όταν γεννήθη επάνω του υπήρχε ένα αστέρι». «Σε πληροφορούμε», του λέει, «ότι αυτό το αστέρι έπαψε πλέον να φέγγει και έσβησε, διότι εσείς μας κηρύτετε να έχουμε αγάπη και εσείς οι ίδιοι δεν έχετε αγάπη. Ο ένας καταπολεμεί τον άλλον και ο ένας αδικεί τον άλλον και ο άλλος παραβαίνει τους νόμους. Εμείς», λέγει, «στην Κίνα δεν παραβαίνουμε τους νόμους του κράτους. Είμεθα υπάκοη», του λέει. «Δι' αυτό πήγαινε στον τόπο σου και σε εμάς δεν μπορείς να κηρύξεις», του λέει. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία ακριβώς μας έχουν ενοχοποιήσει όλους ενώπιον του Θεού. Το είπε δε ο Θεός. «Δι' εμάς», λέγει, «βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεσιν». «Ένεκα της δικής σας συμπεριφοράς», λέγει, «βλασφημείτε το όνομά μου εις τα έθνη ολόκληρα, αλίμονός σας και τρεις αλίμονός σας». Δι' αυτό, αδερφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ότι οι εντολές του Θεού είναι απαράβατες. Δεν μπορείς να παραβείς από τας 10 εντολάς τη μία, διότι αμέσως λέγει «ως της ποιήση όλων των νόμων, πτέσι δε ενενή, γέγονε πάντων ένοχος». Εάν τηρήσεις τα 9 και ένα δεν τηρήσεις, έχεις παραβεί ολόκληρον τον νόμο, λέει. Όλες και τας 10 εντολάς. Ας είμαστε λοιπόν ετοιμασμένοι δια να τηρήσουμε τας εντολάς του Θεού και μέχρι θανάτου να τηρώμεν τας εντολάς του Θεού, για να αξιωθούμε, αδερφοί μου,
να εισέλθουμε στην βασιλεία του την επουράνιο. Στην δευτέραν εντολή ο Θεός απηγόρευσε στους Ιουδαίους να κατασκευάζουν είδωλα. Στην πρώτη εντολή είπε ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εμένα. Εγώ είμαι ο Θεός σου, εμένα θα λατρεύσεις, εμένα θα προσκυνήσεις και δεν υπάρχει άλλος εκτός από εμέ, άλλος Θεός δεν υπάρχει. Μη τολμήσεις να στρέψεις, λέγει, τα βλέμματά σου σε άλλων θεών. Εγώ είμαι μόνον ο Θεός σου και εμένα μόνον θα αγαπάς, λέγει, και εμένα μόνον θα λατρεύεις, λέγει. Κανέναν άλλο Θεόν δεν θα έχεις. Και ομιλήσαμε και είπαμε ότι σήμερα ο άνθρωπος έχει πολλούς θεούς. Για τον άρπα Θεός είναι η κοιλία του. Δεν πιστεύει. Δεν πιστεύει. Εγώ, λέει, δεν πιστεύω τίποτα άλλο. Το είπε ο Απόστολος Παύλος. Ομιλώ για αυτούς, λέγει, και κλαίω για αυτούς, λέγει, διότι καταπατούν το σταυρό του Χριστού, μου λέγει, και δεν τηρούν ουδε μία νηστεία, λέγει, διότι κάνουν την κοιλία τους θεών. Ο άλλος έχει τα χρήματα Θεό. Κρατώ, λέγει, τα χρήματα, δεν έχω κανέναν ανάγκη. Έχω την τσέπη μου γεμάτη, δεν έχω κανέναν ανάγκη. Ξαφνικά αυτός που έλεγε αυτά τα υπερφύαλα λόγια, αυτές τις υπερηφάνειες και τους εγωισμούς τα οποία έδειχνε έξωθε, τον βλέπεις να είναι γυμνός, εγκαταλελειμμένος στους δρόμους, για να επαληθεύσει ο λόγος του Κυρίου ότι πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν. Οι δε εκζητούντες των Κύριων ούκε λατωθήσονται παντός αγαθούν. Και προχωρούμε, αδερφοί μου, να δούμε ο άλλος έχει ως θεόν του το ποτό. Τα πάντα τα βλέπει να είναι μπροστά του βαρέλια γεμάτα από κρασί και υνοπνευματώδη ποτά. Ο άλλος έχει θεόν του το χαρτοπαίγνιο. Ο άλλος έχει θεόν του τα υποδρόμια. Ο άλλος έχει θεόν του την αδικία. Ο άλλος έχει θεόν του την ψευδομαρτυρία. Ο άλλος έχει θεόν του τη σάρκα και πορεύεται πίσω από τη σάρκα και τα σιδωνά της σαρκός, πορνεύει, μοιχεύει, ασωτεύει. Ο άλλος έχει θεόν του τον φόνον, φωνεύει, του αρέσει να φωνεύει. Σκοτώνει ένα παιδί, δεν σταματά. Σκοτώνει δεύτερο, δεν σταματά. Σκοτώνει τρίτο, δεν σταματά. Σκοτώνει δέκα, δεν σταματά. Σκοτώνει δεκαπέντε, δεν σταματά. Φτάνουμε στο σημείο να ακούσουμε ότι εσκότωσε 30 παιδιά. 30 φορές, λέγει, έκανα έκτρωση. Θεέ μου, πώς αντέχει ο Θεός μας. Πώς ανέχεται ο Θεός μας. Κολυμπά ο πατέρας και η μητέρα μέσα στο αίμα και ο Θεός έχει υπομονή και λέγει, ας το παιδί μου, θα επιστρέψει. Έχει ποιήσει άλλων θεών. Ο Θεός του, ο οποίος πρέπει να λατρεύει, να προσκυνεί, τον εγκατέλειψε και εδέθη με άλλων θεών ειδωλολατρείας και αμαρτίας. Δι' αυτό κατηγορηματικός είναι ο Θεός και λέγει, άλλων θεών εκτός από εμένα δεν θα έχεις. Και εδώ είχαμε τονίσει ότι σήμερα που μιλούμε τα λόγια τούτα του Θεού μας, Θεός έτερος ενεφανίστη, ο Θεός της ειδωλολατρείας, της μαγείας, η Φλιντζανού, η Χαρτορίχτρα, τα Μέντιουμ, η Αστρομάντης, η Ονοσκόπη, η διάφορες μαγείες τις οποίες, εάν τας απαριθμίσουμε, αδερφοί μου, θα σηκωθεί η τρίχα της κεφαλής μας. Καφεμαντία, προσέξτε λιγάκι να ακούσετε. Χειρομαντία, όταν πηγαίνεις στη τσιγκάνα και ανοίγει το χέρι σου για να σου πει τι θα γίνεις, έπεσες αμέσως, εγκατέλειψες το Θεό των αληθινών και λατρεύεις άλλο Θεό. Σαπουνομαγεία, σαπούνια, αυγομαντία, αυγά, κόλυβομαντία, κόλυβα από τους νεκρούς.
τηλεφωνομαγεία με τα τηλέφωνα, καθρεφτομαντία με τους καθρέφτες, αστρομαντία με τα άστρα, νεκρομαντία με τους νεκρούς, βουντού μαγεία, τουρκική μαγεία, αράπικη μαγεία, σολομονική μαγεία, κινέζικη μαγεία, ινδιάνικη μαγεία. Πόσα να απαριθμίσω, όσα μου είναι δυνατόν, όσα μπορώ. Τα άλλα τα ξέρει ο Θεός μας. Όλα αυτά είναι τα σημεία της σημερινής εποχής και μάλιστα οι εφημερίδες έγραφαν ακόμη εχθές ότι εισήλθαν μέσα εις ένα ναόν και έκλεψαν και τα λείψανα των Αγίων για να τα μεταχειριστούν εις τα μάγια. Φοβερόν δε είναι και ήθε ο Πανάγαθος Θεός να ακούσουν οι ιερείς και να προσέξουν τούτα τα λόγια που θα πω τώρα. Αφήνουν το Άγιο Μύρο την ώρα που θα βαπτίσουν το μωρό ανεξέλεκτο. Δεν το προσέχουν. Κοιτάζουν δεξιά και αριστερά, το αφήνουν σε ένα τόπο. Δεν έχει κανένα, δεν λέγουν σε κανέναν να προσέχει. Και οι μάγοι τρέχουν ακριβώς τη στιγμή που ο ιερεύς είναι απεισχολημένος και παίρνουν από εκείνο το Άγιο Μύρο για να κάνουν μαγείες. Η άλλη μάγισσα παραμονεύει. Ήρθε να προσέξουν οι ιερείς. Το μωρό όταν το μυρώνομαι, τη στιγμή εκείνη ο ιερεύς πρέπει να βάλει το χέρι του και εκεί που έβαλε το Άγιο Μύρο να του αλείψει το μωρό, να φύγει, να μην υπάρχει πάνω στο μέτωπο του μωρού, να το πκεί το σώμα, το σωματάκι του μωρού, να μην είναι εκεί να το βλέπει η μάγισσα. Διότι τι κάνει, τρέχει τάχατες και καλά ότι θα χαϊδέψει το μωρό, κρατάει ένα παμπάκι και παίρνει το Άγιο Μύρο από πάνω στο μωρό και πάει και κάνει μάγια. Ή τις τριχούλες του μωρού τις πετάει ο ιερεύς. Δεν τις δίδει στο χέρι της μάνας και να της πει «Μάνα, κράτησες τις τριχούλες, μην φύγουν από το χέρι σου». Παίρνουν εκείνες τις τριχούλες και πάνε και κάνουν μάγια. Ή την ώρα του γάμου θα πάρει από τα κουφέτα η μάγισσα, θα πάρει από τις λαμπάδες τα φυτίλια η μάγισσα, θα πάρει από την κορδέλα από τα στέφανα, θα πάρει, θα κόψει από τον νηφικό που φορεί η νύφη, θα πάρει από το ρύζι που ρίχνουν, θα πάρει από το κρασί που αγιάζει ο ιερείς. Όλα αυτά οι ιερείς δεν τα γνωρίζουν, κάνουν μεσάνυχτα. Δι' αυτό ήθε ο Πανάγαθος Θεός αυτά τα λόγια να τα ακούσουν και οι ιερείς, οι οποίοι δεν έχουν καμία ιδέα περί αυτού του πράγματος και αφήνουν τα πράγματα ελεγξέλεκτα και εισέρχεται άλλος Θεός, ο Θεός της ειδωλολατρίας, ο Θεός της μαγείας και μεταβαίνουμε από τον Θεό των αληθινών εις τους διαβόλους και έχουμε αυτά τα οποία έχουμε. Έπειτα συστήνω τούτο, όσοι τουλάχιστον είστε εδώ, όσοι ακούετε τούτα τα λόγια. Εκείνος με εξίως είναι ο Πανάγαθος Θεός, μεγάλο το όνομά του. Τούτα που σας τα λέγω θα σας τα δώσω και κάποτε γραπτά. Μετά από το γάμο να αποστρέφεστε εκείνο το οποίο να ακούμε κάθε μέρα. Πού πήγε το ανδρόγυνο, έφυγε λέγει, πήγε για το μήνα του μέλητος. Για το μήνα των δακρύων πήγε, όχι για το μέλι. Δεν πήγε για το μέλι, για την πίκρα πήγε. Πού έχει πάει, έχει φτάσει σε ένα ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο εκείνο θα πάει να κοιμηθεί. Έφυγε από το μυστήριο το μέγα. Α, μυστήριο βέβαια σήμερα, όταν λέγουμε μυστήριο, μυστήριο είναι όταν θα παντρευτείς απαραίτητος να εξομολογηθείς πρώτου γάμου. Απαραίτητος. Τούτο υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει. Εξυλλήφθηκε αυτό. Έχει εξαλειφθεί. Μετά από το μυστήριο το μέγα δεν επιτρέπεται το ανδρόγυνο να φύγει από το κρεβάτι του και το δωμάτιό του. Εκείνο που έκανε με το ειστέρημά του, με τον ιδρώτα του που είναι καθαρό, πεντακάθαρο, το έχει κάνει εκείνος, καινούριο. Σε εκείνο το κρεβάτι θα πάνε εκεί.
Όταν φύγεις, αδερφέ μου, για να πας να κάνεις τούτο το τρελό, το ανόητο, το οποίο σήμερα είναι και το σύνθημα, θα φύγω, λέει, να πάω μακριά. Πού θα πας? Κάπου θα πας να κοιμηθείς. Σε εκείνο το κρεβάτι που θα κοιμηθείς, όμως μπορεί να κοιμήθηκε μια πόρνη, ένας πόρνη. Μπορεί να κοιμήθηκε ένας ανώμαλος. Μπορεί να κοιμήθηκε κάποιος που πήρε τη γυναίκα του άλλου και έφυγε. Μπορεί να κοιμήθηκε ένας φωνιάς. Εσύ πού πας μετά από το μυστήριο του γάμου? Και ύστερα από λίγο έρχονται εδώ και λένε: έχω το κεφάλι μου, πονώ το κεφάλι μου. Πού πήγες? Πήγα, λέγει, με τη γυναίκα μου περίπατο. Πού πήγες περίπατο? Μήνα του μέλητος. Και πού πήγες το μήνα του μέλητος? Σε πήγα, λέγει, στην Ιταλία. Πήγα στην δεν ξέρω και εγώ που λέει. Πού εκοιμήθηκες? Επάνω σε ένα κρεβάτι. Στο προηγουμένως από εσένα, ποιος εκοιμήθηκε εκεί? Δεν μπορεί να απαντήσει, διότι δεν ξέρει. Αυτά όλα, αδερφοί μου, σημαίνει ότι εφύγαμε από τον Θεό. Τηρούμε άλλους νόμους από εκείνους που έπλασε ο Θεός. Το ανδρόγυνο πρέπει να μείνει στο σπίτι του 8 μέρες και να μην βγει έξω από το σπίτι. Ύστερες 8 ημέρες θα πάει ο ιερεύς να διαβάσει τα στέφανα εκείνα, να λύσει δηλαδή τα στέφανα εκείνα του ανδρογύνου, να τα πάρει με το χεράκι του και να τα βάλει στη στεφανοθήκη και να κάνει αγιασμό και ειδική ευχή, και τότε θα βγει το ανδρόγυνο έξω από το σπίτι. Ποιος τα τήρησε ενός τώρα, τούτα που ακούσαμε, ποιος τα τήρησε? Και δεν τηρούνται, δεν τηρούνται, δεν τηρούνται, δεν τηρούνται. Δι' αυτό και έχουμε και τα διαζύγια, δι' αυτό έχουμε και τους τσακωμούς, δι' αυτό έχουμε και τις αρρώσκες, δι' αυτό έχουμε και ό,τι επακολουθήσει. Διότι δεν μένουμε με τον Θεό, δεν μας αρέσει ο Θεός. Ποιος σου αρέσει? Η ειδωλολατρία. Πήγαινε στην ειδωλολατρία και θα πετύχεις. Αδερφοί μου, πρώτη εντολή: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη σου την ψυχή και με όλη σου την καρδία, λέει, και με όλη σου την διάνοια και με όλη σου την δύναμη. Δευτέρα εντολή: ου ποιήσεις, λέγει, σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα. Προσέξτε εδώ: όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη σίδα συνυποκάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτής, ουδε μη λατρεύσεις αυτής. Υπάρχουν μέχρι σήμερα που μιλούμε, αδερφοί μου, έθνη τα οποία λατρεύουν τους ποταμούς. Στην Ινδία, επί παραδείγματι. Οι Ινδοί έχουν έναν ποταμό τον οποίο λατρεύουν και πηγαίνουν και φορτώνονται πάνω στα πλοία κατά χιλιάδες. Τα πλοία δεν αντέχουν, αναποδογυρίζονται, πέφτουν μέσα στον ποταμό εκείνο και ορμούν οι κροκόδιλοι και τους κατατρώνε, και υπάρχουν χιλιάδες θύματα από αυτήν την περίπτωση. Άλλοι λατρεύουν τον ήλιο, άλλοι λατρεύουν τα φίδια, άλλοι λατρεύουν τα ζώα, άλλοι λατρεύουν τις αγελάδες. Επί παραδείγματις, στην Ινδία, επανέρχομαι στο ίδιο αυτό κράτος, η αγελάδα είναι ο Θεός τους. Δια μίαν αγελάδαν εγένετο πόλεμος και σκοτώθησαν 800 άτομα διότι επείραξε την αγελάδαν κάποιος. Η αγελάδα είναι το ιερότερο πρόσωπο των Ινδών. Και αλίμονός σου και τρεις αλίμονός σου, εάν πειράξεις αυτήν την αγελάδα, γίνεται ολόκληρος πόλεμος. Βέβαια, η Ινδία έφτασε το 1 δισεκατομμύριο πληθυσμού πάνω στην γη, είναι αυτό το κράτος. Και να σκεφτείτε ότι οι Άγγλοι, φεύγοντας από την Ινδία, την εμοίρασαν και έδωσαν έναν μεγάλο τεμάχιο και δημιούργησαν το κράτος του Πακιστάν. Πακιστανοί και Ινδοί είναι κοντά, το εμοίρασαν οι Άγγλοι και έφυγαν. Ο λαός αυτός, ο υποκριτής λαός της οικουμένης που ονομάζονται Άγγλοι, αυτοί διαιρούν τον κόσμο δια να βασιλεύουν. Έχουν αυτό το σύνθημα: διέρη, λέγει, και βασίλευε. Έφυγαν από την Κύπρο και βλέπετε τι δημιούργησαν. Διήρεσαν την Κύπρο και τώρα γελούν και πίνουν το τσάι τους στην Αγγλία και χασκογελούν με τα καμώματα τα δικά μας.
Θυμηθείτε δε και όταν υπήρχε αυτός ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα, ότι το ίδιο έπραξε αυτό το υποκριτικό έθνος, το οποίο δεν υπάρχει, δεν θα πληρώσει βέβαια. Ο Πανάγαθος Θεός πληρώνει και από αυτόν τον κόσμο. Θυμηθείτε ότι όταν ο αδερφός σκότωνε τον αδερφόν, τι έκαναν αυτοί. Εγνώριζαν και πήγαιναν και έριχναν παπούτσια με τα αεροπλάνα και έβαζαν όλα τα δεξιά παπούτσια και τα έριχναν στο ένα στρατόπεδο. Και έβαζαν όλα τα αριστερά στο άλλο και τα έριχναν στο άλλο στρατόπεδο. Πήγαιναν να τα φορέσουν, τι να φορούνται και τα δυο τα παπούτσια στα δύο πόδια δεν φορούνται. Αυτός είναι ο λαός, αυτός ο οποίος διαιρεί και βασιλεύει. Και σε αυτή λοιπόν την Ινδία που υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα των έργων των Άγγλων, εκεί αλίμονο και τρισαλίμονο κάθε και λίγο τρώγονται, σκοτώνονται, αφανίζονται, διότι δεν θέλει ο ένας να δει τον άλλο. Ώστε ο άνθρωπος, για να τον προλάβει ο Θεός, του είπε ότι δεν μπορεί να κάνεις κανένα είδωλο, του λέγει, όσα είναι στον ουρανό, όσα είναι στην γη, όσα είναι υπό κάτω από την γη και μέσα στα ύδατα. Τώρα γιατί ο Θεός κάνει την επαγόρευση αυτήν, στον Ισραήλ είναι εύκολο να το καταλάβεις αδερφέ μου, διότι μέσα σε εκείνο το ειδωλολατρικό περιβάλλον που βρίσκεται, αυτός ο λαός μέσα σε εκείνο το ειδωλολατρικό περιβάλλον που ζούσε να κινδύνευε από ώρα σε ώρα να παρασυρθεί στην ειδωλολατρία. Δι' αυτό ακριβώς ο Πανάγαθος Θεός τον βάζει τώρα μέσα σε κλειών ασφιχτικά δεμένων για να μην τον σπάσει. Και μέσα στην έρημον τους δίδει τας 10 εντολάς, διότι ακριβώς εγνώριζαν ο Πανάγαθος Θεός. Την ώρα που έδιδε τας 10 εντολάς και είπε ότι δεν θα ποιήσεις είδωλο, λέγει, για να το προσκυνήσεις, εκείνη τη στιγμή εκείνος ο λαός, ο αχάριστος, ο αγνώμων, αλλά σας έδωκα την εικόνα, ότι εκείνοι ήσαν τότε και εμείς είμαστε σήμερα. Αγνώμων εκείνος ο λαός, αγνώμων εμείς, αγνώμονος εμείς. Τότε εκείνη, όταν ο Θεός έδιδε τα εντολάς στον Μωυσή, την ίδια στιγμή εκείνη εμάζεψαν όλο το χρυσάφι από πάνω στις γυναίκες. Σκουλαρίκια, περιδέρεα, βραχιόλια, οτιδήποτε χρυσαφικόν είχαν, το έπιασαν, το έλειωσαν και έκαναν ένα μοσχάρι και έπεφταν και προσκυνούσαν και έλεγαν, αυτό το μοσχάρι σε έβγαλε από την γη της δουλείας. Αυτό το μοσχάρι άνοιξε την θάλασσα και σε πέρασε. Αυτό το μοσχάρι σε έφερε ως εδώ. Και τα είδεν ο Θεός. Και λέγει στον Μωυσήν, κατέβα γρήγορα, του λέγει, πήγαινε και θα δεις αυτός ο λαός τι κάνει. Αλλά τούτο θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα θα ερωτήσεις, αδερφέ μου, γιατί σε εμάς τους χριστιανούς δεν απαγορεύεται να ποιήσουμε εικόνες. Διότι ο Θεός απαγορεύει ρητός να μην κάνεις καμία εικόνα να προσκυνήσεις, λέει. Ού ποιήσεις σε αυτό είδωλο. Ούτε να προσκυνήσεις καμία εικόνα, του λέει. Εμείς γιατί προσκυνούμε τις εικόνες. Εδώ είναι το ερώτημα. Και στο ερώτημα τούτο εισέρχονται οι Γεχοβάδες και πιάνουν τους αδαείς. Εκείνους που δεν ακούνε, ούτε κήρυγμα να ακούνε, ούτε λόγο Θεού ακούνε, ούτε πατέρα της Εκκλησίας διαβάζουν, ούτε στην Εκκλησία πατούν, ούτε πουθενά έχουν την αξίωση να κινήσουν το ποταράκι τους για να ωφεληθούν. Παίρνουν λοιπόν τους ανθρώπους, τους αθώους που δεν μπορούν να απαντήσουν. Του λέγει ο Θεός, είπε να μην κάνεις τίποτε να προσκυνήσεις, του λέγει, γιατί είναι είδωλα τα πάντα, εσείς προσκυνάτε τα ξύλα, λέγει. Το λοιπόν τι θα κάνεις, του λέει, θα σε δικάσει ο Θεός. Εκείνος που ακούει τα λόγια, του λέει, τι θα κάνω, να πας στο σπίτι, του λέει, να πιάσεις όλες τις εικόνες, να τις πετάξεις, να τις σκάψεις. Δηλαδή αντί να μιλήσει ο διάολος, μιλάω ο Γεχοβάς.
Και εκείνη τη στιγμή πηγαίνει ο άνθρωπος και λέγει, εφόσον η Αγία Γραφή γράφει αυτά τα πράγματα, εγώ τούτο θα τηρήσω που γράφει η Αγία Γραφή. Αδερφοί μου, τι είναι η εικόνα? Η εικόνα είναι ένα κομμάτι ξύλο. Το βλέπουμε μπροστά μας. Κοιτάξτε το να το δείτε. Είναι ένα κομμάτι ξύλο. Πάνω σε εκείνο το ξύλο όμως υπάρχει ένα πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο της Παναγίας μας, το πρόσωπο του Χριστού μας, το πρόσωπο της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Ιωάννου Προφήτου Προδρόμου και ό,τι Άγιοι πάνω στους τοίχους. Τα βλέπετε μέσα στην εκκλησία, τα βλέπετε παντού. Παραβαίνουμε τη δευτέρα εντολή του Θεού ή όχι? Γιατί όμως οι εικόνες υπάρχουν? Οι αγιογράφοι με μεγάλα ονόματα υπάρχουν και συνεχίζουν και αγιογραφούν τους ναούς. Γιατί? Αδερφοί μου, θα σας μεταφέρω αμέσως εις μίαν εικόνα. Υποθέσουμε ότι το παιδί σου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αμερική. Έχει χρόνια πολλά που δεν το είδε η μητέρα. Κλαίει, προσεύχεται να την αξιώσει κάποια μέρα να δει το παιδί της. Ξαφνικά μια ημέρα έρχεται ένα γράμμα και μέσα στο γράμμα υπάρχει μια φωτογραφία του παιδιού της, το οποίο είχε χρόνια να το δει. Μόλις θα αντικρίσει εκείνη τη φωτογραφία, την παίρνει, την βάζει στο πρόσωπό της, την καταφυλεί και αρχίζει να κλαίει. Τι έκαναν η μάνα αυτή? Εκείνο είναι ένα κομμάτι χαρτί. Δεν είναι τίποτε άλλο. Πάνω σε εκείνο το χαρτί είναι απεικονισμένο το πρόσωπο του παιδιού της. Εκείνο το χαρτί καταφυλεί και κλαίει ή το μυαλό της μετέβει στο παιδί της? Εκ του ασφαλούς μετέβει στο παιδί. Εκείνη τη στιγμή το κοίταξε, το ξανακοίταξε, αλλά δεν κοίταζε το χαρτί. Αμέσως το μυαλό εδούλευε και έλεγε, το παιδί μου είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Το ίδιο κάνουμε και εμείς οι χριστιανοί, αδερφοί μου. Την ώρα που πάμε να προσκυνήσουμε την εικόνα, δεν προσκυνούμε εδώ. Το μυαλό μας μεταφέρεται στους ουρανούς, όπου είναι ο θρόνος του Χριστού, όπου είναι η Παναγία μας, όπου είναι οι Άγιοι μας. Εκεί μεταβαίνει αυτομάτως το μυαλό μας. Δεν μεταβαίνει στο άψυχο εκείνο σανίδι, το οποίο ακριβώς εμείς έχουμε και προσκυνούμε. Έπειτα δεν το λατρεύουμε. Δεν λατρεύουμε. Η λατρεία είναι μία μόνο στον αληθινόν Θεόν και το πρόσωπο το οποίο είναι απεικονισμένο επάνω σε εκείνο το σανίδι το προσκυνούμε απλώς και μεταφέρεται η διάνοιά μας στο πρωτότυπο, δηλαδή στο πρόσωπο το οποίο απεικονίζεται πάνω στην εικόνα. Και εις τούτο το σημείο ακριβώς πρέπει να είστε προσεκτικοί να απαντήσετε ως άγιες βρεθείτε εις μίαν περίπτωση την οποία σας ανέφερα αντιμέτωποι με τους Ιεχωβάδες. Αν πρόκειται να μεταβάλλουμε την εικόνα εις είδωλον και να την προσκυνούμε σαν ήταν αυτή ο Θεός μας ή σαν να ήταν αυτή ο Άγιος ή η Αγία που θέλουμε να τιμήσουμε, τότε βέβαια προτιμότερο είναι να μην έχουμε εικόνας, γιατί κινδυνεύουμε να γίνουμε ειδωλολάτρες. Εάν όμως χρησιμοποιούμε την εικόνα ως μία αφορμή για να μας υπενθυμίζει το Άγιο Πρόσωπο που εξεικονίζεται σε αυτήν την εικόνα που βρίσκεται εις τους ουρανούς, τότε πρέπει να προσκυνούμε με φόβο και με το σκοπό να ομοιάσουμε με το πρόσωπο εκείνο. Όταν εισερχόμεθα μέσα στον ναό, αδερφοί μου, και βλέπουμε τους Αγίους, πρέπει να λέγουμε, Θεέ μου, αξίωσέ με να ομοιάσω κι εγώ με αυτούς τους Αγίους, να κάνω κι εγώ τα έργα αυτά που έκαναν αυτοί οι Άγιοι. Διευκολύνει τον νουν η εικόνα δια να μεταβεί στους ουρανούς. Διευκολύνει τον άνθρωπο να ενωθεί με τον Θεόν, τον νοερόν και αόρατον κόσμο. Δι' αυτό ο εσταυρωμένος επί παραδείγματι που εδοκίμασε ο Χριστός καρφωμένος επάνω στο ξύλο, που είναι η εικόνα του εσταυρωμένου, σου παρασταίνει τους πόνους που εδοκίμασε ο Χριστός,
Σου παρασταίνει τη φρικτή αγωνία που επέρασε. Σου παρασταίνει την εξάντληση από το αίμα που υπέστη. Σου παρασταίνει τη δίψα που εδιψούσε. Σου παρασταίνει με μία λέξη το σκληρό πάθημα του Χριστού μας που εσταυρώθηκε επάνω στο σταυρό. Δεν είναι ξύλο. Εκείνο είναι ένα ξύλο. Αλλά επάνω σε εκείνο το ξύλο είναι σταυρωμένος ο Χριστός, τον οποίον βλέπεις, και αμέσως μεταφέρεσαι στα Άγια Πάθη του Κυρίου μας. Η εικόνα μιας περιστεράς μέσα στην Εκκλησία σου υπενθυμίζει αμέσως τι έγινε το την ημέρα που εβαπτίστη ο Χριστός. Όταν δεις τον Ιωάννη τον πρόδρομο να βαπτίζει επάνω στην εικόνα η οποία είναι μπροστά σου, τότε αμέσως εκείνο το περιστέρι σε μεταφέρει ότι το Πνεύμα του Άγιον ενεφανίστη εν είδη περιστεράς. Με αυτό το πνεύμα εμείς οι χριστιανοί μεταχειριζόμεθα τα εικόνας. Όχι για να λατρεύσουμε τα σανίδια και τις μπογιές που είναι επάνω και τις άψυχες μορφές και τα βοβά ομοιώματα τα οποία υπάρχουν πάνω. Εδώ θα σταματήσω λίγο για να υπενθυμίσω εις εκείνους οι οποίοι τρέχουν και λέγουν «Δεν είναι ανάγκη να πάω εγώ», λέγει, «εις τον πνευματικό. Εγώ πάω στην εικόνα και εξομολογούμε». Εάν ερωτήσεις τι σου είπε η εικόνα, λέγει, «Τίποτα δεν μου είπε». «Σε συμβούλευσε, σου εδώ και καμιά συμβουλή πώς να αποφύγεις την αμαρτία?» «Όχι», λέγει, «δεν μου είπε τίποτα». «Πώς λοιπόν είσαι βέβαιος ότι σου εσυχώρεσε τις αμαρτίες?» Είδες κανένα Άγιο Πετραχύλι από την εικόνα εκείνη να έρχεται πάνω στο κεφάλι σου και να σου λέγει «Η χάρη του Αγίου Πνεύματος δια της εμείς ελαχιστότητος έχεις ελελειμμένο και συγχωρεμένο?» Σου είπε τέτοιο πράγμα καμιά εικόνα? «Όχι», λέγει, «εγώ πάω στην εικόνα και εξομολογού». Άδικος ο κόπος. Ματέα η προσπάθεια. Αλλά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος έγινε το άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι, μας μεταφέρει τώρα στην πρώτη εκείνη σκηνή, την οποία έδωκε τα εντολάς εις τον Μωυσήν διημάς τους αμαρτωλούς. Μέσα σε εκείνη την εντολή την δεύτερη λέγει και τούτα τα λόγια: «Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής». Εδώ θα σταματήσουμε για λίγο. «Θεός ζηλωτής, αποδιδούς αμαρτίας», λέγει, «πατέρων επιτέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς της μισούσιμε και ποιόν έλεος εις χιλιάδας της αγαπώσιμε και φυλάσσουσι τα προστάγματά μου». «Είμαι Θεός ζηλωτής, ζηλεύω», λέγει ο Θεός. Τι θα πει τούτο? Είναι αμαρτωλός ο Θεός? Όταν ζηλεύεις είναι αμαρτία. Όταν ζηλεύεις είναι ένα πάθος. Το έχεις μέσα σου, ζηλεύεις τον αδερφό σου, ζηλεύεις τον γείτονά σου, ζηλεύεις εκείνον που προοδεύει, που είσαι δίπλα του και εργάζεσαι και εργάζεται και εκείνος δίπλα σου. Και αν τύχεις εκείνον και πάει ένας πελάτης, αμέσως εσύ ζηλεύεις και προσπαθείς πως να πάει στη μάγισσα να του κλείσεις το κατάστημα για να μείνεις μόνος. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία υπάρχουν σήμερα και γεμίζει ο τόπος μαγείες. Πώς να επιβιώσει, να εξαφανίσει τον γείτονά του. Πηγαίνει λοιπόν στους μάγους, κάνει μάγια, έρχονται οι δαίμονες, εξαφανίζουν το κατάστημα εκείνο, σε λίγο κλείνει και χαίρεται αυτός και λέγει, «Είδες τι έκανα, τώρα είμαι μόνος». Αλλά σε λίγο χρονικό διάστημα αρρωσταίνει και αυτός και πεθαίνει και έτσι δεν έμεινε τίποτα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Λέγει ο Θεός, «Δεν παίζω», λέγει, «εγώ, δεν λέγω λόγια τα οποία είναι αστεία. Ποιος είμαι με ξέβρετε πολύ καλά», λέγει, «με δοκιμάσατε πολλές φορές, ποια είναι η δύναμή μου, η εξουσία μου, με γνωρίζετε», λέγει στους Εβραίους τότε, λέγει και σε εμάς σήμερα. «Αλλά είμαι συγχρόνος και Θεός», λέγει, «ζηλωτής», δηλαδή Θεός που δεν ανέχομαι να αγαπούν άλλον περισσότερον από εμένα. Προσέξτε αδερφοί μου, όταν ο Πανάγαθος Θεός κάποτε θελήσει να πάρει από το σπίτι
από την αγκαλιά της μάνας ένα παιδί. Δικαίωμά του είναι, στα χέρια του είμεθα, όποτε θέλει μας παίρνει, όποτε θέλει μας αφήνει. Σκύβει λοιπόν και παίρνει το παιδί ο Θεός και το παίρνει στη βασιλεία του, γιατί έτσι θέλει. Είναι ένα παιδί 10 χρονών, 12 χρονών, 15 χρονών, στο άνθος της ηλικίας του, το παίρνει και φεύγει. Αρχίζει εκείνη η μάνα την ίδια στιγμή να τα βάζει με το Θεό. Γιατί να μου το κάνει αυτό ο Θεός? Έχει τόσους γέρους, γιατί δεν πεθαίνουν οι γέροι και πέθανε το παιδί? Γιατί εκείνο τα παιδιά υπάρχουν και το δικό μου πέθανε? Αυτός είναι Θεός? Αυτός λέγει, φτάνει μέχρι του σημείου να πει και βαριές λέξεις για τον Θεό. Δεν μπορώ να τις πω. Και έτσι πέφτει στην αμαρτία. Αλλά ο Πανάγαθος Θεός λέγει ότι εκείνος που αγαπά περισσότερον πατέραν ή μητέρα, υιούς ή θυγατέρας, αδερφούς ή αδερφάς, αγρούς λέγει υπέρεμε, ουκέστημο άξιος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πέφτεις στην ειδωλολατρία, αγαπάς περισσότερο το παιδί σου, βάζεις το παιδί σου στην πρώτη θέση, βάζεις το Θεό στην τελευταία θέση, τα βάζεις με τον Θεό, δεν τον ευχαριστείς, δεν τον δοξολογείς, δεν τον υμνείς, σου έδωκε αυτή τη δοκιμασία και εσύ δεν αντέξεις. Σε έβαλε δηλαδή εις το κόσκινο, σε κοσκίνησε και έπεσες από κάτω. Δεν έμεινες από πάνω, δεν στάθηκες. Και τούτο είναι το σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ο Σάκης έρθει στο σπίτι μας οποιαδήποτε δοκιμασία. Από τη χαρά μέχρι τη λύπη, μέχρι την ασθένεια, μέχρι τον θάνατο που είναι το πικρότερο ποτήρι. Εμείς έχουμε καθήκον ένα, να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως αγαπώ, λέγει, θέλω να με αγαπάς όπως σε αγαπώ. Και πώς είναι αγάπη να έχει ο Θεός για μας? Κατέβηκε από τους ουρανούς, σταυρώθηκε για μας, έχισε το αίμα του για μας, απέθανε για μας, σταυρώθηκε για μας, αναισθήθηκε για μας. Και είναι κάθε μέρα και κάθε λεπτό, κάθε ώρα, κάθε στιγμή είναι κοντά μας. Δηλαδή όταν ο Θεός από ψηλά βλέπει πάνω σε ένα άτομο, δεν στρίβει το μάτι του δεξιά ή αριστερά, ούτως ώστε τη στιγμή εκείνη να πεις τώρα δεν με βλέπει ο Θεός. Σε βλέπει συνεχώς. Εάν ανοίξεις την Αποκάλυψη του Ιωάννου, θα δεις εκεί την πρώτη φράση την οποία λέγει εις τους επισκόπους των 7 εκκλησιών. Είδα σου τα έργα, λέγει. Τα προσέχω, λέγει, τα έργα σου. Ό,τι κάνεις, λέγει, τα μετρώ, τα ζυγίζω, λέγει. Δεν μένει τίποτε που να μου ξεφύγει. Τι σημαίνει τούτο? Ότι δεν γυρίζει δεξιά και αριστερά. Εμείς, εάν έχουμε το παιδί μας και προσπαθούμε να το κάνουμε να περπατήσει, να το βοηθήσουμε να περπατήσει, σε μια στιγμή μπορεί να κοιτάξουμε δεξιά αριστερά. Ο Θεός δεν κοιτάζει ποτέ ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Προσέχει κατά πόδας, βήμα προς βήμα, τι κάνουμε. Δι' αυτό και δεν μπορούμε να κρυβούμε από το βλέμμα του. Έστι δίκης ο οφθαλμός, λέγει, ως τα πάνθωρα, έλεγαν οι πρόγονοι μας. Εγώ τα βλέπω όλα, λέγει. Όταν αγαπώ, λέγει, θέλω να με αγαπάς. Τι δοκιμάζει ένας άνθρωπος, λέγει, ο οποίος είναι αφοσιωμένος στην γυναίκα του? Όταν την είδη την γυναίκα αυτήν να ερωτροπεί με άλλους και να παραδίδεται στην αγκάλι και την αγάπη ξένων, τότε φτάνει μέχρι φόνου. Κάτι τέτοιο δοκιμάζω και εγώ, λέγει ο Θεός. Η ειδωλολατρία είναι ένα είδος μοιχείας πνευματικής. Και εδώ, αδερφοί μου, θα δούμε την ώρα που πηγαίνεις εις το μάγο. Δεν πήγα, λέγει, εγώ για να κάνω κακό. Κανενός, λέγει. Επήγα να μου λύσει τα μάγια, λέγει. Διότι αυτός που επήγα, λέγει, κακό, δεν δένει, λέγει, λύνει. Αν είναι δυνατό ποτέ ο διάβολος να λύνει μάγια. Αν είναι δυνατόν ποτέ ο διάβολος άλλοτε να κάνει καλό και άλλοτε να μην κάνει κακό ποτέ. Ο διάβολος, αδερφοί μου, είναι σε αυτήν την περίπτωση που ακούμε. Υπάρχει, λέγει, μαύρη μαγεία και λευκή μαγεία. Λευκή μαγεία, λέγει, δεν είναι τίποτε. Είναι κάτι το καλό.
όταν πας εκεί λέγει κρατά εικόνες, σταυρούς, και όταν πας εκεί σου λύνει τα μάτια, γίνεσαι καλά. Είδαμε ποτέ κανένα σκύλο λυσσαγμένων μαύρων και άσπρων να έχουν διαφορά? Εφόσον ο μαύρος δαγκάνει και ο λευκός, ο άσπρος δαγκάνει. Το λοιπόν, πού πηγαίνεις στην μαγεία, στην λευκή μαγεία? Λέγει λευκή μαγεία δεν κάνει κακό, λέει. Δεν κάνει κακό. Πηγαίνετε, λέγει, εκεί που δεν κάνουν κακό. Και φεύγουν από εδώ και πηγαίνουν στο Γάζορο για να έβρουν τον Γαζορέον στην... Στη Σέρ. Και αυτός εκεί επάνω είναι ένα όργανο του διαβόλου και κόβουν μίλια ολόκληρα για να πάνε σε αυτό το είδωλο ξένο. Και λέγει ο Θεός, όταν σε δω λέγει και πηγαίνεις, ζηλεύω, λέγει, και κάνω εκείνο που κάνει ο καλός σύζυγος. Όταν δει τη γυναίκα του, λέγει, και πάει με άλλον αλίμονο, λέγει. Τι κάνει εκείνος ο καλός σύζυγος? Φθάνει μέχρι σημείου να εξαφανίσει τα άντα. Ότι δεν θέλει η γυναίκα του, λέγει, να πάει με άλλον άντα. Το ίδιο, λέγει, είμαι Θεός ζηλωτή, ζηλεύω, λέγει, τα παιδιά μου δεν θέλω, λέγει, να πηγαίνουν με άλλον Θεό. Με άλλον Θεό να μην πηγαίνουν. Εμείς εγκαταλείπουμε τον Θεό, πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά για να έβρουμε παρηγορία. Αφήνεις τον νηφίον Χριστόν, αδερφέ μου, και πηγαίνεις να έβρεις τη μοιχεία. Θεός ζηλωτής, Θεός ζηλότυπος. Ζήλια φθόνος είναι πάθη ελαττώματα του ανθρώπου. Αλλά για να αντιληφθούμε πέρα για πέρα τι θέλει να πει ο Θεός, μας είπε τούτη τη φράση, γιατί αλλιώτικα τον το μυαλό μας δεν μπορεί να φτάσει στα νοήματα τα οποία λέει ο Θεός. Και έρχεται ο Θεός ταπεινά, μας τα κάνει λιανά, για να τα καταλάβουμε. Δεν μπορείς, λέγει, να με αφήσεις εμένα και να πάεις με άλλο Θεό, λέγει. Να με εγκαταλείψεις εμένα και να πάεις με άλλον Θεό. Ζηλεύει λοιπόν ο Θεός, αλλά τι θέλει να πει περισσότερο? Θέλει να σου παραστήσει την αποστροφή του Θεού προς την ειδωλολατρία. Το παραστράτημα αυτό. Θα τον πατάξω, λέγει ο Θεός. Εγώ είμαι Κύριος, ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής, αποδιδούς αμαρτίας, πατέρων επιτέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πληρώσεις εσύ, θα πληρώσουν και τα παιδιά σου και τα παιδιά των παιδιών σου και τα παιδιά των παιδιών των παιδιών σου. Μέχρι τετάρτης γενεάς. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή είσαι ένας μάγος, και δεν ξέρω, έρχονται και πολλοί μάγοι στον Άγιο Γεώργιο κατά την ώρα του κηρύγματος, και ήθε, εάν υπάρχει μάγος αυτή τη στιγμή, να τα ακούσει αυτά, δεν είναι ότι θα χορτάσεις με τα χρήματα που παίρνεις από τον κόσμο. Θα τα πληρώσει και το παιδί σου και τα εγγόνια σου, τα τρισέγγωνα, μέχρι τετάρτης γενιάς. Δηλαδή, ύστερα από τέσσερις γενιές θα πληρώνεις τούτο που κάνεις. Θα μου πείτε τώρα αυτή τη στιγμή τι φταίει το παιδάκι. Το παιδί του μάγου τι φταίει? Το εγγόνι του τι φταίει? Το δισέγγωνο του τι φταίει? Το τρισέγγωνο τι φταίει? Το της τετάρτης γενιάς τι φταίει? Αδερφοί μου, οι οχές γεννούν οχές. Μόνο όταν το παιδί αντιληφθεί ότι ο πατέρας μου τούτο που έκανε ή η μάνα μου αυτό που έκανε δεν ήταν καλό και το αποκηρύξει και πει ότι δεν είμαι σύμφωνος, τότε γλιτώνει από την τιμωρία την οποία ο Θεός λέγει εδώ. Εάν όμως το παιδί μάθει ότι η μάνα μου ήταν μάγισσα και εγώ θα συνεχίζω το έργο, αλίμονο και τρεις αλίμονο που θα φτάσει αυτή η γενεά. Εφόσον την ειδωλολατρική παράδοση που τους μεταβίβασε ο πατέρας στα παιδιά δεν την αρνήθησα, τότε θα συνεχίσει η τιμωρία του Θεού έως ότου να φτάσει εκεί που θα πούν τα παιδιά ότι τούτο το σπίτι που έχτισε η μάνα μου το έχτισε με την μαγεία, παίρνουσα τα χρήματα του κόσμου.
και οδηγούσα τον κόσμο σε δοκιμασίες και ασθένειες και θανάτους. Αποδιδούς αμαρτίας πατέρων επιτέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Εάν το παιδί πει καθαρά ότι άσχημα έκαμε ο πατέρας που επήρε τη φτωχή χείρα στο χωράφι, εγώ θα το αποδώσω πίσω, διότι υπάρχουν και στο σημείο τούτο άλλη κατάσταση. Αδικούν οι γονείς για να δώσουν στα παιδιά τους. Έρχονται τα παιδιά, μαθαίνουν ότι ο αδερφός αδίκησε τον αδερφόν για να πάρει περισσότερα κτήματα να μου τα δώσει. Χωράφια, χώματα. Χώματα δηλαδή. Δέντρα, ελιές, χαρουπιές, ροδακινιές, αχλαδιές, περιβόλια κτλ. Έρχεται το παιδί, μαθαίνει ότι ο πατέρας αδίκησε τον αδερφόν του, το θείο του δηλαδή, επήρεν εκείνα τα χτήματα, τα άφησε κληρονομιά σε μένα και καταδέχεται και λέγει, καλά έκανε ο πατέρας. Αυτό το χώμα θα γίνει μνήμα το οποίο θα ταφεί μέσα αυτό το παιδί. Θα αρρωστήσει το παιδί του, αν δεν επιτρέψει ο Θεός θάνατο, θα επιτρέψει στα παιδιά του για να τα βλέπει ίσως συνέλθει. Δι' αυτό ακριβώς η αδικία είναι δευτέρα ειδωλολατρία. Το άδικο δεν προσπάθησε να το επιστρέψει, το εδέχτη, δι' αυτό θα υποστεί την τιμωρία. Το πατροπαράδοτον δεν είναι πάντοτε ορθό, να το ξεύρωμεν αυτό και πρέπει να ερευνούμε. Υπάρχουν αδέρφια τα οποία πέρα για πέρα, επειδή ο πατέρας είτε δεν αντελήφθη τι έκανε, είτε δεν μπόρεσε να δώσει εκείνες τις 10 δραχμές που είχε εξίσου εις όλα τα παιδιά, έρχεται το άλλο παιδί και λέει, εγώ δεν έχω κανένα φταίσιμο, ο πατέρας μου τα δώσει. Δεν αντιλαμβάνεσαι, αδερφέ μου, ότι αυτή τη στιγμή ο πατέρας έκανε ένα λάθος, διόρθωσε το εσύ. Όχι, λέει, εμένα ο πατέρας μου το δώσε, λέει, τι με ενδιαφέρει. Μα ο αδερφός σου λέγει ότι εσένα σου έδωκε 5 και εμένα μου έδωσε έναν ο πατέρας. Καταδέχεσαι αυτή τη στιγμή να τα έχεις αυτά που μου ανήκαν και εμένα? Ναι, λέει, ο πατέρας μου τα έδωσε. Απαντά. Δηλαδή δεν αποτάσσει την αδικία, δέχεται την αδικία, οπότε η αδικία αυτή θα έρθει επάνω στην ψυχή του και στα παιδιά του. Και στο σημείο τούτο, αδερφοί μου, πρέπει να εξετάζει κανείς το πατροπαράδοτο, αυτό το οποίο παραδίδει δηλαδή ο πατέρας και η μητέρα ως κληρονομιάν στα παιδιά. Να προσέχουμε, να μην θέλουμε την αδικία του αδερφού μας, να μην βλέπουμε τον αδερφό μας αδικημένο διότι ο πατέρας έκανε ένα λάθος. Μπορεί να το έκανε και εξεπίτηδες. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις γονέων οι οποίοι έχουν 5 παιδιά, αγαπά έναν από τα 5 περισσότερο και προσπαθεί εκείνο το ένα να το αμύψει η σκληρονομία περισσότερα από τα άλλα παιδιά. Είναι αμαρτία μεγάλη. Δεν επιτρέπεται στο τραπέζι που θα καθίσεις να φάει το ένα παιδί περισσότερο και τα άλλα παιδιά να φάει λιγότερο. Όσο φαγητό θα βάλεις στον ένα, θα βάλεις και στον άλλο για να είσαι δίκαιος, να απονέμεις δικαιοσύνη, και τότε ο Πανάγαθος Θεός σε αγαπά. Αποδιδούς αμαρτίας πατέρων επιτέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Και ποιόν έλεος της χιλιάδας της αγαπώσιμη και της φυλάσσουσι τα προστάγματά μου. Πράγματι, αν ο Θεός της αγάπης είναι έτοιμος εν τη δικαιοσύνη του να πατάξει σκληρά εκείνους οι οποίοι φέρονται ασεβώς προς Αυτόν, πολύ περισσότερον είναι πρόθυμος να ανταμείψει εκείνους οι οποίοι τον ευλαβούνται και τον αγαπούν. Εις αυτούς θα δείξει άφθονον έλεος ο Θεός. Θα τους δείξει πόσον πλούσιο και ανεξάντλητον είναι το έλεος του εις χιλιάδας προσώπων, λέγει. Όσον πολύ και όσον αμέτρητοι και αν είναι εκείνοι οι οποίοι τον λατρεύουν, τον αγαπούν, τον προσκυνούν και τηρούν τα εντολάς του. Αδερφοί μου, ήθε ο Πανάγαθος Θεός να μας αξιώσει και εμάς, οι οποίοι ακούμε τα λόγια τούτα, της δευτέρας εντολής του Θεού. Να αγαπήσουμε τον Θεό μας, ο οποίος είναι δίκαιος Θεός. Να απονέμουμε δικαιοσύνη
εις εκείνους τους οποίους έχουμε ως υφισταμένους και να απονέμουμε εργασίαν εις εκείνους οι οποίοι είναι προϊστάμενοι μας. Έχουμε και τούτο το άλλο οι Έλληνες. Οι Έλληνες είμαι φοβερός λαός, έξυπνος λαός, αλλά φοβερά πονηρός και κακός λαός. Διότι ο διάβολος ακριβώς επειδή μας βλέπει ότι είμεθα με τον Θεό των αληθινών, προσπαθεί να μας οδηγήσει σε μονοπάθεια του διαβόλου. Και εκεί που πηγαίνουμε, εάν παρακολουθήσετε και είδετε και ακούσατε εις το παρέκτον, ότι κατά δεκάδες εργοστάσια έκλειναν με μία λέξη. Προβληματική λέγει αυτή η εργασία. Τι έκαναν οι εργάτες που ήσαν μέσα? Προσπαθούσαν να αναποδογυρίσουν εκείνο το εργοστάσιο ή εκείνον τον εργοδότη ο οποίος υπήρχε. Προπάντων δε εις τας κυβερνητικάς εργασίας. Εκεί εξαφανίζεται το παν. Εάν κοιτάξετε στο εξωτερικό τους Ευρωπαίους πώς εργάζονται και εμείς πώς εργαζόμεθα, θα δείτε ότι εκείνοι είναι οι άνθρωποι της εργασίας και εμείς οι άνθρωποι της παραπονιάς, παραπόντες. Είμεθα οι άνθρωποι της ψευκιάς. Τον βλέπεις από το πρωί που θα πάει μέχρι το βράδυ να κάθεται να καπνίζει ή να πηγαίνει δεξιά και αριστερά για να περάσει ώρα. Περνούν οι ώρες, περνούν οι μέρες, περνούν τα χρήματα, εξαντρούνται τα χρήματα, δεν έχουν τίποτα, κλείνουν. Αυτό σημαίνει ψευκιά, παραπονιά και όχι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη όμως πρέπει να ξέβρεις ότι εκεί που εργάζεσαι, ότι είναι δικό σου. Τότε είσαι εντάξει. Αν το σκεφτείς αυτό, είσαι μέσα στον νόμο του Θεού. Εάν σκεφτείς ότι αυτό που κάνεις είναι ξένο, τότε εκείνη τη στιγμή πέφτεις στην αμαρτία ή στην αδικία και τότε ο Θεός λέγει θα αποδώσει αυτήν την αδικία έως τετάρτης γενεάς. Θα πάρεις εκείνα τα χρήματα άδικα. Πού θα πας? Να τα κάνεις τι? Να τα δώσεις στα παιδιά σου. Και τα παιδιά σου, ποιος σου εγγυάται ότι δεν θα αρρωστήσει το παιδί σου? Αρρωστά το παιδί και έπειτα τρέχει σε όλα τα νοσοκομεία και σε όλους τους γιατρούς και όλες τις χώρες του κόσμου. Πουλεί και εκείνα τα οποία έπιασε, πουλεί και τα χτήματα που έχει, πουλεί και τα σπίτια που έχει, πουλεί και τα πάντα. Και τότε στο τέλος του παίρνει και ο Θεός το παιδί και τελειώνουν. Γι' αυτό αδερφοί μου, ας προσέξουμε την δικαιοσύνη του Θεού, την αγάπη του Θεού, την λατρεία του Θεού, την προσκύνηση του Θεού του αληθινού. Είδαμε όλα όσα πρέπει να προσέξουμε στην Δευτέρα εντολή, να είμεθα έτοιμοι να απαντήσουμε στις προκλήσεις των Γεχοβάδων όταν μας λέγουν ότι προσκυνούμε τα είδωλα και να είμεθα πάντοτε με το Θεό μας των αληθινών να μας αξιώσει στον κόσμο τούτο να είμεθα μαζί του και στην Βασιλεία του την Επουράνιον να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν. Σου η Τροπέου πως δεξία Θεόφρεπος εν ισχύ δεν δόξαστε, αυτή γαρλα θάνατε ως πανσθένης, υπέν αντίους έθραψε τις Ισραηλίτες οδόν πυθού και Σωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείων.
Thank you.